Εμβρόντιτοι οι αστυνομικοί της Κρήτης διαπιστώνουν πως για μία ακόμη φορά πέφτουν θύματα εμπαιγμού. Από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά στην πολυπόθητη εναρμόνιση των αποδοχών τους με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο έχει δικαιώσει τον πολύχρονο αγώνα τους. Μας θεωρούν για άλλη μια φορά παιδιά ενός κατώτατου Θεού. Δεν λάβαμε απολύτως τίποτα από τις δεσμεύσεις που είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Αισθανόμαστε το σύνολο των αστυνομικών θλίψη. Γιατί ενώ μας είχε δεσμευτεί ο ίδιος ότι δεν θα μας ξεχάσει, εδώ και 3 χρόνια περιμένουν όλοι οι συνάδελφοι να δούνε κάποια μισθολογική μεταβολή. Από τις εξαγγελίες απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά στο βάρος που σήκωσαν τόσο για τη διαχείριση της πανδημίας, τη διαχείριση φυσικών καταστροφών και γεγονότων όπως ο σεισμός στο Αρκαλοχώρι, την ώρα που άλλοι κλάδοι εργαζομένων ενισχύονται έστω και συμβολικά. Για ακόμη μια φορά μας ξέχασε, δεν μας έχει δώσει απολύτως τίποτα. Ήμασταν πρώτες πλημμύρες, πρώτες φωτιές. Έχουμε αναλάβει όλα τα καθήκοντα που απασχολούν την κοινωνία και τους πολίτες. Οι μισθοί μας είναι χαμηλοί. Πάρα πολλοί αστυνομικοί αντιμετωπίζουν βιοποριστικό θέμα και κάποια στιγμή πρέπει να ανταμειχθούν για τη δουλειά τους. Το γεγονός ότι ζητάμε την αναγνώριση του επαγγέλματός μας ως επικίνδυνο, κάτι για το οποίο δεν θα έπρεπε καν να το ζητάμε, είναι αυτονόητο. Και θα έπρεπε να το είχαν κάνει από την αρχή. Η οργή και η απογοήτευση είναι μεγάλη, καθώς δεν υπήρξε ούτε καν αναφορά στη στοιχειώδη αναπροσαρμογή που διεκδικούν οι αστυνομικοί για την αποζημίωση της νυχτερινής εργασίας. Φορτιστήκαμε όλο το βάρος, όλο οτιδήποτε κοινωνικού ζητήματος υπήρξε στη χώρα, είτε από πανδημία, μεταναστευτικό, είδαμε εδώ στην περιοχή μας τους σεισμόπληκτους. Όλα αυτά τα επιβαρύνθηκε αποκλειστικά η αστυνομία. Άλλοι κλάδοι επωφελήθηκαν από κάποια επιδόματα, έστω μικρά. Δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο, αλλά τουλάχιστον έλαβαν μια ανταπόκριση στο έργο τους, στις προσπάθειές τους. Το επικίνδυνο ούτε λόγος, να αυξηθούν η αποζημίωση της νυχτερινής εργασίας ούτε λόγος. Ανά ώρα μιλάμε, δηλαδή φανταστείτε ότι ουσιαστικά η εργασία μας, η νυχτερινή εργασία, φορολογείται 2 φορές, μία που είναι κατά μήνα και μία μετά στο τέλος του χρόνου. Ουσιαστικά δουλεύουμε το βράδυ για 10 ευρώ. Η μόνη ελάφρυνση από το πακέτο μέτρων της κυβέρνησης που αφορά τους ενστόλους κυμαίνεται από 2,46 ευρώ έως 15 ευρώ από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, κάτι που μόνο ως κοροϊδία χαρακτηρίζεται από τους αστυνομικούς. Περιμέναμε και εμείς με τον τόσο αγώνα, γιατί πραγματικά οι αστυνομικοί δώσανε το πολύ παραπάνω με το φιλότιμό τους, να υπάρχει μια αναγνώριση και όχι ένα απλό ευχαριστώ. Δεν ζητάμε υπερβολικά πράγματα, ζητάμε να υλοποιήσουν άμεσα τα δίκαια αιτήματά μας. Δεν απαιτούμε, αλλά απαιτούμε έτσι ώστε η κυβέρνηση να συμμορφωθεί και να μας δώσει τα δικαιώματά μας, όπως είναι η επαναφορά των μισθών του 2012, η οποία έχουν ψηφιστεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας.